Αλεξανδρούπολης, στην Πελοπόννησο. Πώς ανησυχούν τον κόσμο δηλαδή. Έτσι. Με το τίποτα. Ξέρετε, μας έχουν έρθει καταγγελίες. Από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη, από Πειραιά, από Πελοπόννησο, από νησιά. Μέχρι συγκλονιστικές λεπτομέρειες ότι βρήκαν τρία πτώματα παιδιών που επάνω τους έβγραφαν. Τα πτωματάκια των παιδιών, ευχαριστούμε για τα όργανα. Μην πιστεύετε σε αηδίες. Καμία καταγγελία. Είναι όλα ψέματα. Να ησυχάσουν οι γονείς. Όλα ψέματα. Όλα φαντασιώσεις. Είναι πραγματικά ψέματα. Να ηρεμήσουν οι γονείς. Είναι όλα φαντασιώσεις. Όλα, όλα, όλα. Γι' αυτό σου λέω. Μερικές φορές παίζει ρόλο, βρε Θεοδόση, όμως, πώς κάνουμε και εμείς αναπαραγωγή κάποιων τέτοιων πραγμάτων. Γι' αυτό εγώ θέλω να είμαστε κατηγορηματικοί. Όλα ψέματα, φαντασιώσεις ανοήτων. Και εδώ πρέπει η αστυνομία, επειδή μέσα από το ίντερνετ μου φαίνεται κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν. Μόνο στο ίντερνετ. Έτσι, ένα εκπληκτικό μέσο. Ένα καταπληκτικό μέσο που όμως θα πρέπει να το προφυλάξουμε όλοι. Όσοι κάνουμε χρήση. Να μην διακινούμε ειδήσεις οι οποίες είναι αδιαστάβρωτες και καταλαβαίνουμε αυτό, και εμείς οι ίδιοι. Μόλις ότι δούμε να διακινούν κάποιοι άλλοι, γιατί ξέρεις, αυτό γίνεται και με ορισμένα μπλοκ και με ορισμένα site. Είναι κάποιοι ανόητες οι οποίες βαφτίζονται τηλεκριτικοί. Είναι κάποιοι ανόητοι οι οποίοι βαφτίζονται δημοσιογράφοι. Ενώ δεν είναι. Κατάλαβες, γιατί δεν πειθαρχούν στην ιδεοντολογία. Ενώ υπάρχουν ακριβώς από την άλλη πλευρά εκπληκτικά blog και site που κάνουν καταπληκτική δουλειά. Ένα μέρος της δουλειάς τους γίνεται αναπαραγωγή από εμάς. Και πολλές φορές κακώς δεν κάνουμε και αναφορά σε αυτούς τους ανθρώπους. Και γίνεται αναπαραγωγή γιατί η είδηση είναι απόλυτα διασταυρωμένη. Έτσι.